Πολιτική ευθύνη σημαίνει πολιτικό θάρρος, είπε ο Πρωθυπουργός και απήλθε. Εμείς λέμε πολιτική ευθύνη σημαίνει ήθος, σημαίνει συνέπεια, σημαίνει ευθύτητα, δράση στο φως και όχι στο σκοτάδι, σημαίνει πολιτικές πρωτοβουλίες και όχι παρακολουθήσεις και υποκλοπές, σημαίνει λογοδοσία και ανάληψη ευθύνης, σημαίνει αυτοκριτική και αυτοπεριορισμό. Ο κύριος Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας πόσο θα πρέπει πια όλοι να σεβόμαστε το χρόνο και στη συνέχεια μίλησε ανενόχλητος 36 λεπτά από τα 20 που είχε στη διάθεσή του, ακριβώς όπως και ο κύριος Χατζηδάκης μίλησε 10 λεπτά ανενόχλητος από τα 5 που είχε στη διάθεσή του. Αλλά έτσι είναι. Ο χρόνος είναι κάτι σχετικό, όπως και η συνέπεια, όπως και οι κανόνες. Για άλλους ισχύουν και για άλλους δεν ισχύουν. Για την κυβέρνηση όλα είναι σχετικά και όλα είναι επιφανειακά. Όλα είναι επικοινωνιακά. Μπορείτε να λέτε, κύριε Μητσοτάκη, ότι σας ενδιαφέρει η ασφάλεια των πολιτών, αλλά τους έχετε εγκαταλείψει στην απόλυτη ανασφάλεια. Να μην ξέρουν εάν θα συγκρουστούν δύο τρένα εκεί που θα μπορούσατε και οφείλατε να το έχετε προβλέψει και αποτρέψει. Να μην ξέρουν αν θα καταρρεύσει μία γέφυρα εν ώρα εργασιών, ένα στάδιο εν ώρα αγώνα ή συναυλίας. Να μην ξέρουν αν τα παιδιά τους είναι ασφαλή, να μην ξέρουν αν θα είναι τα επόμενα θύματα αστυνομικής δολοφονικής βίας. Ανασφάλεια σε κάθε επίπεδο. Τρίτο θύμα, νεαρός Ρομ, 17 ετών, μέσα σε 2 χρόνια, πυροβολημένος από σφαίρα αστυνομικού. Στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα, ο υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη μου απάντησε ότι αυτά δεν είναι αστυνομικά εγκλήματα, ούτε υπάρχει εγκληματική δράση του κράτους. Είναι μεμονωμένα, λέει, περιστατικά για τα οποία ευθύνονται οι εκάστοτε επίορκοι αστυνομικοί. Έτσι δίνεται το έναυσμα για τη λογοδοσία, για το τέλος της ατιμωρησίας. Έτσι αναλαμβάνεται την πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι 15 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου δεν είναι ακόμη αυτονόητο ότι ένας αστυνομικός δεν θα σηκώσει το όπλο και δεν θα πυροβολήσει έναν αθώο πολίτη, ένα παιδί, έναν έφηβο, έναν μετέφηβο, ένα άτομο που ανήκει σε ευάλωτη ομάδα και κοινωνική κατηγορία. Καταθέτω στα πρακτικά την επίκαιρη ερώτηση. Θα την καταθέσω στη συνέχεια. Το μήνυμα δεν το δίνεται έτσι, ούτε αυτό είναι πολιτική ευθύνη. Όπως θα με επιτρέψετε να σας πω ότι η εικόνα και οι αντιδράσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας όταν τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου είναι πραγματικά αποκαλυπτική αλλά και απολύτως αποκαρδιωτική. Μπορεί να λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά σημασία έχει τι κάνει. Μπορείτε να λέτε, κύριε Μητσοτάκη, ότι ενδιαφέρεστε για τα άτομα με αναπηρία, να ισχυρίζεστε ότι φέρνετε διατάξεις με το νομοσχέδιο αυτό ευεργετικές και να κάνετε επαιτειακά βίντεο επικοινωνίας
με άτομα με αναπηρία, όμως η πικρή αλήθεια είναι ότι τα άτομα με αναπηρία είναι εγκαταλελειμμένα, ότι πασχίζουν ακόμα και για τα δέοντα και για τη δέουσα φαρμακευτική υποστήριξη πολλές φορές και ότι οι εργασίες της ολομέλειας της Βουλής αλλά και των Επιτροπών ακόμη και σήμερα δεν διερμηνεύονται στη νοηματική γλώσσα για τους κοφούς συμπολίτες μας, μολονότι αυτό είναι απολύτως εφικτό. Σας το έχω ζητήσει από τον Ιούλιο, όταν ήμουν πρόεδρος της Βουλής είχα δώσει εντολή και εφαρμοζόταν για όλες τις συνεδριάσεις και εσείς φέρετε την ευθύνη για το ότι αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Μπορείτε να λέτε ότι είστε κατά της έμφυλης βίας και να κάνετε επικοινωνιακά και πάλι βίντεο με θύμα κακοποίησης. Η πικρή αλήθεια όμως είναι ότι αρνείστε πεισματικά να θεσμοθετήσετε το έγκλημα της γυναικοκτονίας και σνομπάρετε την περαιτέρω ποινικοποίηση. Σνομπάρετε και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεν ήρθατε να απαντήσετε στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα στις 27 Νοεμβρίου για το αν θα ποινικοποιήσετε επιτέλους ως ξεχωριστό έγκλημα τη γυναικοκτονία. Δεν ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ, το καταθέτω στα πρακτικά. Και χθες είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία, άλλη μία γυναίκα θύμα για το γεγονός ότι είναι γυναίκα, άλλη μία γυναίκα που αποτάθηκε στις αρχές, που δεν κατάφεραν να την προστατεύσουν και επιμένετε ακόμη και σήμερα να λέτε ότι δεν χρειάζεται κάτι περαιτέρω ποινικά, ότι δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω και ότι δεν χρειάστηκε και δεν χρειαζόταν καν να τιμηθεί και η μέρα κατά της έμφυλης βίας στην ώρα της. Ακόμα και αυτό αναβλήθηκε. Μπορεί να λέτε ότι θα γίνει διερεύνηση για το έγκλημα των Τεμπών, ότι δεν θα υπάρξει συγκάλυψη και τίποτε δεν θα κουκουλωθεί, όμως χτες αποκαλύφθηκε με τον πιο περίτρανο τρόπο και σε όλη της την έκταση η αμετακίνητη, αμετανόητη, στιγνή πρόθεσή σας να κουκουλώσετε το έγκλημα και τις ευθύνες σας, να συγκαλύψετε τις παραμέτρους που οδηγούν σε εσάς και στους υπουργούς σας και να το κάνετε αυτό μετερχόμενοι τις πιο χυδαίες επιθέσεις, τις πιο αντικοινοβουλευτικές, αντιδεοντολογικές, μισογυνικές, αποτρόπαιες συμπεριφορές, εξαπολύοντας σαν ίενες τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, για να με βγάλουν πάση θυσία από την Εξεταστική Επιτροπή για το ανοσιούργημα να υπερασπίζομαι αφιλοκερδώς οικογένειες θυμάτων, να είμαι στο πλευρό τους, να τάσομαι με την διεκδίκησή τους για δικαιοσύνη και για αλήθεια. Αυτό ήταν τόσο ενοχλητικό που έπρεπε να γίνουν εκείνα, κύριε Μητσοτάκη, που σας εκθέτουν. Και θα ήθελα μια απάντησή σας όταν δείτε την εικόνα των βουλευτών σας, αν και είμαι σίγουρη ότι την ξέρετε καλά, όταν δείτε τον κύριο Μαρκόπουλο να βρίζει χυδαία και να λιδωρεί, όταν δείτε τον κύριο Πλεύρη να ορίεται και να χτυπά το χέρι του, να μου απαντήσετε, είστε περήφανος? Είστε περήφανος για αυτή την εικόνα, για αυτούς τους βουλευτές, για αυτούς τους πολιτικούς άνδρες που με αυτό τον τρόπο οδηγούν στα άκρα συμπεριφορές που δεν είναι ανεκτές στην κοινωνία. Το μπούλινγκ, ο προπυλακισμός, η συκοφαντία,
η ύβρις, η λιδωρία είναι βαρύτατα αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές, αλλά εσείς τις επιστρατεύετε κατά προτίμηση εναντίον γυναικών, δυστυχώς, κατά προτίμηση εναντίον μόνο της μοναδικής γυναίκας πολιτικής αρχηγού και το κάνετε συνειδητά, απολύτως αποφασισμένα, γιατί δεν θέλατε και δεν θέλετε να ρισκάρετε την παρουσία μου στην Επιτροπή, δεν θέλετε να ρισκάρετε αυτό που υποτίθεται ότι διαφημίζετε, την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, την ανάληψη δηλαδή της υποχρέωσης λογοδοσίας. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη χωρίς λογοδοσία και για την περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών βεβαίως δεν υπάρχει και πολιτική ευθύνη χωρίς τιμωρία. Έχετε τόση σχέση με τη συνέπεια όση σχέση έχει με την πάταξη της φοροδιαφυγής το νομοσχέδιό σας. Έχετε τόση σχέση με την πολιτική ευθύνη όση σχέση έχει με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής το νομοσχέδιό σας. Τον περιορισμό της διαφυγής, της φοροδιαφυγής, την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι κυβερνήσεις του κόμματός σας και άλλων πρώην κυβερνητικών κομμάτων τον ευαγγελίζονται την ίδια ακριβώς ώρα που διαπλέκονται αμετανόητα με οικονομικούς παράγοντες, την ίδια ώρα που τα παίρνουν, την ίδια ώρα που εκταμιεύουν αμύθιτα ποσά σε ανύπαρκτα έργα, την ίδια ώρα που εισπράττουν μίζες και δώρα από τη Siemens, την ίδια ώρα που κρατούν στη τσέπη και στο χέρι τη λίστα Lagarde, την ίδια ώρα που βρίσκονται οι ίδιοι στη λίστα Lagarde, όπως ο υπουργός σας, ο κύριος Παπασταύρου, που έχει περίοπτη θέση σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία θα πατάξει την φοροδιαφυγή, όπως μας λέτε, την ίδια ώρα που χρωστάτε και δεν πληρώνετε, την ίδια ώρα που μετέρχεστε όλα τα κόλπα της ασυλίας και της ατιμωρησίας, της αξιοποίησης μέχρι τέλους των άκρων ορίων του συντάγματος για να μην λογοδοτήσετε. Έχετε μάθει να αντιμεταθέτετε τις ευθύνες σας στην κοινωνία, έχετε μάθει να ενοχοποιείτε την κοινωνία, έχετε μάθει να κατηγορείτε τους πολίτες και την κοινωνία και έχετε μάθει να το κάνετε και τζάμπα, γιατί ποτέ δεν λογοδοτείτε ούτε για αυτό. Έχετε μάθει να μιλάτε για την ελεύθερη αγορά την ώρα που είστε κρατικοσυντήρητοι. Έχετε μάθει να επιτιμάτε ανθρώπους που βγάζουν το ψωμί τους την ώρα που εσείς εισπράτετε κρατικές αποζημιώσεις και κυβερνητικούς μισθούς για χρόνια και δεκαετίες. Έχετε μάθει τελικώς ότι οι κοινωνικοί αυτοματισμοί είναι ένα εργαλείο που θεωρείτε ότι θα σας επιτρέψει να προελάσετε με μια πολιτική βαθιά αντικοινωνική που καμία σχέση δεν έχει φυσικά με την πάταξη ούτε και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός και το είπε και ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Μεταφορών που θα έπρεπε να ελεγχθεί για το έγκλημα των Τεμπών, ήταν στα 4 προτινόμενα πρόσωπα, αλλά καταψηφίσατε τον έλεγχο. Ο υπουργός που ξεπούλησε πριν τα μνημόνια ακόμα τον ΟΤΕ και την Ολυμπιακή με τα θαυμάσια αποτελέσματα να μην έχουμε ούτε δημόσιες επικοινωνίες κρατικά ελεγχόμενες ούτε δημόσιο αερομεταφορέα. Ο υπουργός που καταγγέλθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο ότι 4 χρόνια δεν είχε πληρώσει ούτε τις εισφορές του στο Σύλλογο, αυτά τα 150 ευρώ που όλοι οι δικηγόροι πληρώνουν, ο κύριος Χατζηδάκης δεν τα είχε πληρώσει. Αλλά αισθάνεται την ελευθεριότητα να κουνάει το δάχτυλο και να κατηγορεί τους δικηγόρους ότι φοροδιαφεύγουν. Να κατηγορεί ο κύριος Χατζηδάκης
ο επαγγελματίας πολιτικός, κυβερνητικός, νεοδημοκρατικός παράγων να κατηγορεί τους μαχόμενους δικηγόρους που δίνουν αγώνα για τους συμπολίτες μας και βγάζουν το ψωμί τους με πραγματικό ιδρώτα. 71% είπανε λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης ότι δηλώνει εισόδημα κάτω από τον μισθωτό που παίρνει κατώτατο μισθό. Δεν είπατε βέβαια ότι διαιρείται τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών δια 14, σαν να είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και τους βάζετε με αυτά τα κριτήρια. Δεν γνωρίζετε ότι δεν έχουν πάγιο μισθό οι μαχόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες? Δεν γνωρίζετε ότι ο αγώνας και η αγωνία τους κάθε μήνα είναι να βγάλουν τα έξοδα, να μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις, να πληρώσουν εργαζομένους, να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους και να κρατήσουν το επάγγελμά τους? Δεν το ξέρετε αυτό? Δεν ξέρετε πόσοι δικηγόροι που τους εμφανίζετε ως προνομιούχους και εκλεκτούς, πόσοι κατέθεσαν? Σας το ρώτησα ξανά και ξανά και δεν απαντήσατε, κύριε Θεοχάρη, της λίστας Λαγκάρντ. Δεν απαντήσατε. Δεν απαντήσατε. Θέλετε να απαντήσετε τώρα? Θέλετε να μιμηθείτε τους έτερους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Παρακαλώ. Εντάξει, ας μην γίνεται διάλογος. Εντάξει, κύριε Υπουργέ, θα τοποθετηθείτε αργότερα. Δεν απαντήσατε λοιπόν και ξέρετε αυτή την τεχνική του πελταστή, φυλάξτε τη για άλλους. Φυλάξτε τη για άλλους, κύριε Θεοχάρη. Λέτε λοιπόν ότι το 71% των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων ανθρώπων είναι φοροφυγάδες. Αυτό λέτε? Αυτό λέτε? Γιατί αν λέτε αυτό, θα πρέπει να απαντήσετε γιατί να είναι φοροφυγάδες το 71%. Ποια φορολογική συνείδηση χτίσατε με τις πολιτικές σας και ποιο φορολογικό υπόδειγμα δώσατε όταν βλέπει τα παραδείγματά σας ο μέσος πολίτης? Βλέπει το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στο Πόθεν Έσχες. Περασμένα, ξεχασμένα. Ο πολιτικός είναι το υπόδειγμα. Ο πολιτικός χτίζει το παράδειγμα της ευθύνης. Έχετε ή δεν έχετε σχεδιάσει την οικονομία και το φορολογικό σύστημα αντιμετωπίζοντας de facto τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους ανθρώπους σαν φοροφυγάδες, ενώ ξέρετε ότι μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεν είναι καν δυνατή η φοροδιαφυγή αυτή την οποία υπενήσεστε? Έχετε ή δεν έχετε αποτύχει στην οικονομική πολιτική όταν ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, κύριοι? Τι σόι κυβέρνηση είστε που δεν αντιλαμβάνεστε πως όταν η πλειοψηφία της κοινωνίας πασχίζει να κρατήσει το επάγγελμά της, να κρατήσει το εισόδημά της, να κρατήσει το σπίτι της, να κρατήσει όρθια την οικογένεια. Οι νέοι δεν καταφέρνουν να κάνουν οικογένεια. Παραπονείστε, σαν να είναι ξένο προς εσάς το δημογραφικό πρόβλημα. Αλλά όταν λέει στον υπουργό σας ένας δημοσιογράφος, πώς του ήρθε και εκείνου, νέος δικηγόρος βγάζει λιγότερα από έναν εργαζόμενο delivery, που και οι εργαζόμενοι delivery εργάζονται σε εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες και χάνουν τη ζωή τους και τραυματίζονται συχνότατα γιατί τους έχετε και αυτούς σε συνθήκες ανασφάλειας. Όταν λοιπόν ακούει ο υφυπουργός εργασίας Τσακλόγλου ότι βγάζει λιγότερα ο νέος επιστήμονας που έχει μοχθήσει για το πτυχίο του
και για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, λέει, και γιατί δεν πάει να γίνει ντελιβεράς. Γιατί δεν του λέτε αυτό και κάνει και γκριμάτσα ο υφυπουργός και καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός, ούτε και ήρθε να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση που του έκανα για την κυβερνητική αλαζονία, υποκρισία και αμετροέπεια. Την καταθέτω στα πρακτικά για την ιστορία και αυτήν και περιμένω τον κύριο Μητσοτάκη να έρθει να μας πει ότι έχουμε μηχανισμό, εμείς η ομάδα των 6 βουλευτών, έχουμε μηχανισμό παραγωγής επίκαιρων ερωτήσεων και δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης του 41% και των 158 βουλευτών να έρθει να απαντήσει ούτε σε μία εδώ και 6 μήνες, 5 μήνες. Τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι 21.000 ελεύθεροι επαγγελματίες είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Συνεπώς, το συμπέρασμά σας είναι ότι ψεύδονται, ότι είναι και αυτοί φοροφυγάδες ή ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ξέρετε πόσοι δικηγόροι κατέθεσαν τις ταυτότητές τους στην περίοδο των μνημονίων? Ξέρετε πόσοι αυτοκτόνησαν από τα ράτσα, κύριε Θεοχάρη, γιατί σε αυτό το σημείο με διακόψατε πριν? Ξέρετε? Γιατί εμείς ξέρουμε. Τις τραγικές αυτές ιστορίες τις ξέρουμε. Και δεν επιτρέπεται όταν υπάρχουν αυτά τα τραγικά παραδείγματα που δεν είναι μειοψηφικά ούτε μεμονωμένα να έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Θεοχάρης και να παριστάνουν τους τιμητές με τον ίδιο τρόπο που παρίστανε τον τιμητή ο κύριος Βενιζέλος με την επιβολή του χαρατσιού στους πολίτες. Που τους είπατε, τότε ήσασταν σε εκείνη την κυβέρνηση, τους είπατε μαζί τα φάγαμε, δεξί χέρι του κυρίου Παπακοσταντίνου ήσασταν, μαζί τα φάγαμε τους είπατε, και την ώρα που έλεγε ο κύριος Βενιζέλος μαζί τα, ο κύριος Πάγκαλος, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Παπακοσταντίνου το μαζί τα φάγαμε και πρέπει να πληρώσετε χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, την ίδια ώρα είχαν στην τσέπη τους τη λίστα Λαγκάρντ, από την οποία κατά κυριολεξία μπορούσατε να έχετε την ακτινογραφία του μαύρου χρήματος, της διαφθοράς και της διαπλοκής στη χώρα και από την οποία δεν εισπράξατε ούτε ένα ευρώ. Ούτε εσείς, ούτε οι επόμενοι, ούτε εσείς και οι τωρινοί. Το φορολογικό νομοσχέδιο που το ονομάζεται νομοσχέδιο κατά της φοροδιαφυγής, ένα ακόμα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα, είναι εκδικητικό, επιβάλλεται αναδρομικό φόρο, θα φορολογηθούν οι αυτοαπασχολούμενοι για το 2023, ενώ το φέρνετε Δεκέμβριο, και αυτό δεν είναι ούτε καν fair play, δεν είναι ούτε καν ευθεία συμπεριφορά να επιβάλλεις αναδρομικά. Μπορεί να επιτρέπεται θεωρητικά, ηθικά και πολιτικά είναι ανεπίτρεπτο να ευνηδιάζεις αναδρομικά κάτι στο οποίο έχετε μάθει. Είναι ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιείτε ως επιχείρημα ότι κάποιοι δηλώνουν επί πενταετία ζημίες. Δεν γνωρίζετε, σας διέφυγε ότι μέσα στα τελευταία 5 χρόνια είχαμε 3 χρόνια επιβολή μέτρων κατά του κορονοϊού. Δεν γνωρίζετε, σας διέφυγε ότι συνομολογήσατε τις ζημίες των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων όταν τους περιορίσατε τη δραστηριότητα και απαγορεύσατε πάρα πολλές λειτουργίες για τον περιορισμό της πανδημίας. Τα ξεχάσατε αυτά και λέτε έτσι και έρχεται και ο κ. Μητσοτάκης και λέει δηλώνουν 5 χρόνια ζημίες. Σοβαρά? Έπρεπε δηλαδή να δηλώνουν κέρδη το 20, το 21 και το 22 οι αυτοαπασχολούμενοι με κλειστές τις επιχειρήσεις σε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα και με πολύ σοβαρούς περιορισμούς και κυβερνητικούς και κοινωνικούς. Επιβάλλετε τεκμήρια και λέτε ο μέσος
αυτοαπασχολούμενος κερδίζει, έχει εισοδήματα καθαρά 50.000 ευρώ σοβαρά. Πού ζείτε? Πού ζείτε, κύριε Θεοχάρη? Πού ζείτε? Ποιος έχει 50.000 ευρώ καθαρά εισοδήματα? Έχετε πάρει είδηση, σίγουρα έχετε πάρει είδηση. Το τρομακτικό είναι ότι προσπαθείτε να το κρύψετε. Ότι στην πλειοψηφία τους οι αυτοαπασχολούμενοι άνθρωποι πασχίζουν και το αντιμετωπίζετε με αυτήν την λογική που εξέφρασε ο κύριος Πρωθυπουργός, άκρος νεοφιλελεύθερη, άκρος αντικοινωνική, ότι πρέπει να εξετάσουν αν συντρέχουν λόγοι να παραμένουν στο επάγγελμα. Δηλαδή, συνομολογείτε ότι τους εξαναγκάζετε σε έξοδο από το επάγγελμα της επιλογής τους με τεχνητούς τρόπους και με την επιβολή τεκμηρίων. Και λέτε υποκριτικά, είναι μαχητό το τεκμήριο. Μπορεί να ζητήσει έλεγχο. Σοβαρά? Ο έλεγχος είναι προαίρεση του φορολογουμένου, δεν είναι υποχρέωση του κράτους. Δεν μας έχετε πει ότι θα έχετε ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι έχετε στήσει ψηφιακό κράτος, ότι διαφάνεια παντού? Δεν μας τα έχετε πει όλα αυτά και μετά λέτε ιδιωτικός έλεγχος προς ανατροπή τεκμηρίων. Είστε οι ίδιοι βέβαια που κάποτε σκαρφιστήκατε και επιβάλλατε τεκμήριο στα παιδιά. Το παιδί ως τεκμήριο. Οι δικές σας πολιτικές είναι αυτές που δεχθήκατε να εφαρμόσετε πυθύνια και τώρα κλαίτε για το δημογραφικό. Μειώσατε, λέτε, την ανεργία. Έχετε υπόψη πόσοι έχουν μεταναστεύσει? Νέοι επιστήμονες, νέοι άνθρωποι, έτσι δυστυχώς επιτεύχθηκε πολύ μεγάλο ποσοστό της υποτιθέμενης μείωσης της ανεργίας. Και κατά τα άλλα, επικαλείστε δημοσκοπήσεις ότι δήθεν η κοινωνία είναι μαζί σας σε αυτό. Μα στην κοινωνία λέτε ότι πατάσατε τη φοροδιαφυγή. Όλοι μαζί σας είμαστε σε αυτό. Μόνο που δεν το κάνετε. Απλώς το διαφημίζετε, όπως και όλα τα άλλα. Όλα είναι περιτύλιγμα, όλα είναι σελοφάν, όλα είναι βίντεο καλωστημένα και καλοσκηνοθετημένα ή κακοσκηνοθετημένα, αλλά τίποτε δεν είναι πραγματικό. Μέσα σε όλο αυτό πραγματική είναι η νοοτροπία σας, αυτή του καταδοτισμού. Ενισχύεται το δοσιλογισμό και τον καταδοτισμό και επιβραβεύεται την καταγγελία φοροδιαφυγής η οποία αμείβεται από εσάς με έκπτωση φόρου. Την τροπή, την τροπή. Τι κοινωνική συνείδηση χτίζεται έτσι? Του ενός που δείχνει τον άλλο με την κουκούλα ή χωρίς κουκούλα? Τι κοινωνική συνύπαρξη ονειρεύεστε με αυτές τις πρωτοβουλίες? Αυτό θέλετε για την κοινωνία? Τον έναν να δείχνει τον άλλον, αντί εσείς να ελέγχετε, να εμπνέετε και να εγγυάστε? Θα κλείσω την τοποθέτησή μου μιλώντας για τους δικηγόρους. Το νομοσχέδιό σας φυσικά δεν αφορά ούτε μόνο τους δικηγόρους, ούτε μόνο τους γιατρούς, ούτε μόνο τους ταξιτζίδες, ούτε μόνο τους κουρείς, ούτε μόνο τους εμπόρους των λαϊκών, ούτε μόνο τους βιοτέχνες. Αφορά συνολικά την κοινωνία. Θα μιλήσω όμως για τους δικηγόρους ως μαχόμενοι δικηγόρους. Και θα σας πω ότι η λέξη μαχόμενος δικηγόρος, μαχόμενη δικηγόρος, μάχημη και μαχόμενη δικηγορία δεν είναι τυχαία. Ο δικηγόρος είναι εκείνος που μάχεται στο πλευρό του πολίτη για να τον υπερασπιστεί απέναντι στην αδικία, απέναντι στην αυθαιρεσία, απέναντι στην αναλγησία, απέναντι στη βία, κρατική ή μη, απέναντι στην άρνηση δικία, απέναντι στην κλοπή της περιουσίας του, απέναντι στους πληστηριασμούς, απέναντι στις κατασχέσεις, απέναντι στην παρενόχληση των εισπρακτικών. Ο δικηγόρος είναι εκείνος που υπερασπίζεται και μάχεται. Και πολλές φορές, κύριε Θεοχάρη, δεν θα το ξέρετε βέβαια αυτό, το κάνει με πολύ κόστος
Υπάρχουν δικηγόροι που άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Το κάνει με πάθος, το κάνει με πίστη στη δικαιοσύνη, κάτι που κάποιους μας ενέπνευσε και μας εμπνέει ακόμη, και το κάνει με την πεποίθηση ότι αυτό το οποίο ορίζει και πρέπει να ορίζει τις ζωές μας δεν είναι το δίκαιο του ισχυρού που εσείς εφαρμόζετε, αλλά η ισχύς του δικαίου. Κύριε Μητσοτάκη και κύριε Θεοχάρη, εκ μέρους όλων των δικηγόρων, έχω να σας πω ότι κάποιοι δικηγόροι, νέοι μαχόμενοι επιστήμονες, κάποιοι δικηγόροι που δεν έβαλαν κυβερνητική γραβάτα και κουστούμι και δεν στρογγυλοκάθισαν στα κυβερνητικά έδρανα, κάποιοι τέτοιοι δικηγόροι είναι εκείνοι οι οποίοι θα ρίξουν και αυτό το νομοσχέδιό σας, θα το ρίξουν και δικαστικά και κοινωνικά, και καλό είναι αυτό να το συνειδητοποιήσετε, να προετοιμαστείτε και να φροντίσετε να το αποσύρετε. Σας ευχαριστώ.